πρόεδρος, το οποίο επιμελητήριο αυτό το δικό μας ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια. Και ποιος ήταν ο σκοπός μας, επειδή διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν γυναίκες καθόλου εδώ και 100 χρόνια στον χώρο αυτό, θέλαμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες. Έτσι λοιπόν, πριν 3 χρόνια συγκεντρωθήκαμε κάποιες γυναίκες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, με σκοπό να ενδυναμώσουμε τη γυναική επιχειρηματικότητα. Έχουμε γυναίκες μαζί μας, οι οποίες είναι καταξιωμένες, είναι υψηλόβαθμα στελέχη που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε διαφορετικούς κλάδους. Γυναίκες από όλους τους κλάδους της οικονομίας, από τη βιομηχανία, από την ναυτιλία, από τον τουρισμό, από την ενέργεια, από την υγεία, από την παιδεία, από τον πολιτισμό, από τον αθλητισμό. Και όλες μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας, βοηθάμε μία την άλλη, ώστε να φέρουμε, να ενδυναμώσουμε γυναίκες να προχωρήσουν σε παραγωγική διαδικασία. Θέλουμε δηλαδή να φέρουμε τον επαναπροσδιορισμό της παραγωγικής μας βάσης. Τι στοχεύουμε μαζί με την Ειρήνη Τιβενιάμη, η οποία είναι και εκείνη μαζί μου, συν άλλες 300 γυναίκες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Ο σκοπός μας είναι να φέρουμε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας, περισσότερες γυναίκες στα ΔΣ, να μειώσουμε, να περιορίσουμε το μισθολογικό χάσμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν οι γυναίκες να κάνουν. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να φέρουμε τελικά το 50-50. Θα σας πω μια ιστορία η οποία